Είναι φοβερή αυτή. Α? Έχω πάθει σοκ με αυτή. Ναι, είναι πολύ ωραίο. Να τη φτιάξετε κι εσείς, γιατί είναι εύκολη. Ανοίξτε το ψυγείο, τι έχετε μέσα, μια μελιτζάνα, ένα κολοκύ, ένα καρότο. Τι έχετε μέσα. Με αυτά που έχετε, με αυτά τα υλικά το φτιάχνετε. Πέφτει και η κρέμα φέτα από πάνω και είναι ένα φαγητό που γίνεται μέσα σε 10 λεπτά, έτσι. Τρως γρήγορα μέχρι να φτιάξεις το ζυμαρικό σου. Ας βάλουμε και λίγο αλάτι στο νερό. Είπαμε, εγώ δεν βάζω ποτέ λάδι στο νερό των ζυμαρικών. Μόνο αλάτι θέλει. Πάμε να γράψουμε τα υλικά μας, γιατί είναι στολίδι. Κοιτάξτε εδώ η πιατέλα μου, δηλαδή, παιδιά. Αυτό το πράγμα είναι υγεία, δηλαδή το τρως και είναι υγιεινό. Είναι μια υγιεινή, ναι, μεσογειακή, πεντανόστιμη, από εδώ και πέρα συνταγή. Εντάξει. Είναι θεϊκό. Είναι σούπερ, ναι. Φτιάξτε το όλοι. Συγγνώμη. Συγγνώμη, αλλά πραγματικά είναι... Και είναι και οικονομικό, έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Οικονομικό, σωστό. Αυτά οικονομικά φαγητά που γεμίζει στο πιάτο. Σφαλό. Και χορταίνει ο άλλος και είναι νόστιμο. Λοιπόν, άντε να γράψουμε. Αυτό μπορείτε να το... Α, θα σε δίνεις εσύ από εκεί. Ναι. Έλα, στα έχω ανακατεμένα. Πάμε λοιπόν. Ζυμαρικό, ό,τι θέλετε. Βάλτε φιωγκάκια, θέλετε να βάλετε. Πένες, κοραλάκι, κοφτό μακαρόνι, κοχύλια. Ό,τι σας αρέσει. Το φιωγκάκι είναι ωραίο γιατί κάθεται πάνω η κρέμα φέτας. Θα δείτε ότι σε κάθε συνταγή που σας δίνω, θέλω το ζυμαρικό που του ταιριάζει. Αυτό ταιριάζει πολύ με το φιωγκάκι. Πάμε. Μελιτζάνες, ό,τι έχετε θα βάλετε. 2 μέτριες μελιτζάνες. 2 μέτρια κολοκυθάκια. Κολοκύθα, κολοκύθια εννοώ. Κολοκυθάκια, 2 μέτρια κολοκυθάκια. 1 καρότο. Ασπρομανίταρα, αν έχετε βάλτε τα. Δεν στο είπα ότι είναι φανταστικό σάσα μου. Εγώ έχω πάθει, είναι το πιάτο μου εμένα. Χρωματιστές πιπεριές, 2-3 όσες έχετε. Και να μείνει το φαγητό, είναι ωραίο και την επόμενη μέρα, φανταστικό. 4-5 λιαστές ντομάτες σε λάδι. Δίνει τέτοια γεύση που θα παραμιλάτε. 10 ντοματίνια φρέσκα, μακρόστενα. Ή μια όρημη κόκκινη ντομάτα. Τα ντοματίνια αυτή την εποχή είναι γλύκισμα. Παιδιά, τα έχω στον Παπαδάκη, είναι λουκούμι. Σαν να τρως, όπως το λένε, τσέρι ντομέιτο, ακριβώς αυτό είναι. Σαν να τρως κεράσι ντομάτα, γλύκα σχέτη. 1 κρεμμύδι, λίγο θυμάρι φρέσκο, λίγη φρέσκια ρίγανη. Αν δεν έχετε φρέσκα μυρωδικά, μπορείτε να βάλετε λίγα αποξηραμένα βότανα, δεν με πειράζει. 4 κουταλιές τη σούπα ελαιόλαδο. 4 κουταλιές της σούπας κρέμα βαλσαμικό παν ζαφυρόπουλος, αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Για να κάνω την κρέμα φέτας, θέλω μισό φλιτζάνι γάλα ή μπορείτε να βάλετε κρέμα γάλακτος με χαμηλά λιπαρά ή μπορείτε να βάλετε λίγο ευαπορέ. 2 φλιτζάνια τρίματα φέτας, προτιμήστε μια φέτα που να είναι μαλακή για να λιώσει ομοιόμορφα και να γίνει κρέμα σαν αυτό που σας έδειξα εγώ. Λίγη ρίγανη, λίγη πάπρικα αν θέλετε. Ρίγανη και θυμάρι πάνε πάρα πολύ με τη φέτα. Γι' αυτό σας λέω, θα σας βγάλει τη γεύση της χωριάτικης σαλάτας. Έχει το ελαιόλαδο, έχει λίγο το βαλσάμικο μέσα. Κρέμα βαλσάμικο για το σερβίρισμα. Πανζαφυρόπουλος και πάμε να ξεκινήσουμε. Το πρώτο πράγμα. Τα ζυμαρικά μου να βράσουνε. Γιατί ως χορταστικό. Είναι χορταστικό, τρώγεται κρύο. Μπορείς να το φας και ζεστό, αλλά για μένα τρώγεται καλύτερα κρύο, στη θερμοκρασία δωματίου. Και όταν μείνει στο ψυγείο, γίνεται ακόμα πιο... σαν να μαρινάρεται, σάσα μου. Γίνεται ακόμα πιο νόστιμο. Μόλις παρευράσει, θα βάλω μέσα τα ζυμαρικά μου. Είπαμε, ό,τι λαχανικό έχετε θα χρησιμοποιήσετε. Βάλτε μου και μία σκελίδα σκόρδο, δεν θυμάμαι εσείς τι είχα γράψει στο χαρτί. Μία σκελίδα σκόρδο στα φαγητά σας και ειδικά όταν έχετε πολλά λαχανικά και μπλέκετε το γλυκόξινο από την κρέμα βαλσάμικο και το λαδάκι το θέλει το σκόρδο του. Αν έχω ξεχάσει να το γράψω, βάλτε το, παιδιά. Λοιπόν, ό,τι λαχανικά έχετε βασικά, ό,τι έχετε. Και τα μανιτάρια μου μέσα. Και είναι ένας τρόπος, Φέη μου, να μαζέψω το ψυγείο. Τι σημαίνει, μαζεύω. Να πας στο μανάβι. Τι, ναι, δεν πας πουθενά. Έμεινε μία πιπεριά που έχει λίγο σιγά σιγά αρχίσει να χαλάει και κινδυνεύω να τη χάσω από μέρα σε μέρα. Αυτή θα βάλω μέσα. Αργυρούλα να βάλω. Βάλτα, ναι. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι πολλές φορές δεν χρειάζεται να βγεις για ψώνια. Δεν μπορείς να βγαίνεις κάθε μέρα, παιδιά, να ψωνίζεις. Γι' αυτό σας δίνω και συνταγές που τις κάνετε με οτιδήποτε έχετε, εντάξει. Σας έχω δείξει φέτος πάρα πολύ οικονομικές συνταγές, γιατί ξέρω τι συμβαίνει και ξέρω πώς περνάτε. Μου γράφετε και καταλαβαίνω απόλυτα. Δείχνουμε βέβαια και τα κρεατάκια μας και τα ωραία μας, αλλά δείχνω και συνταγές, τουλάχιστον 2 φορές την εβδομάδα, συνταγές που μου ζητάτε, δηλαδή οικονομικές, με αυτά που έχω μέσα. Στο ντουλάπι, στο ψυγείο. Αυτή είναι η συνταγή που μπορεί να σταθεί. Εσύ κάτι κάνει σε ένα μπουφέ. Λαχανικά. Έτσι πως τα βάζεις είναι ο τρόπος που τα ψήνεις και βγαίνουν μια γλύκα. Γλυκίζουν, ωραία. Γίνονται λουκούμια και τρώγονται και σκέτα σαν εμένα σαλατούλα. Μια πίκρα. Εσένα σου βγαίνει μια πίκρα. Τώρα θα δεις το κόλπο για να σου γίνει μια γλύκα. Θα
Κάτσε να βάλουμε το μαχαίρι το μεγάλο για να τελειώσουμε γρήγορα. Ρε λοιπόν, παιδί δεν είναι γλυκάκι και να φας τα λαχανικά της. Νομίζω ότι άμα τα κάνεις ακριβώς όπως τα δείχνουμε, έτσι θα σου βγουν και σένα. Λοιπόν, ό,τι λαχανικό είπαμε έχουμε, δεν ξεπικρίζω τίποτα, σας το έχω πει. Μελιτζάνα τη βάζω κατευθείαν μέσα. Κατευθείαν όπως είναι. Έρχονται όλα μαζί και ψήνονται γλυκά. Ανάψτε μου το φούρνο στους 200 βαθμούς. 200 βαθμούς θέλει γύρω και στον αέρα να τα βάλετε και αν κάνετε ταρτάκι, δεν θέλουν παραπάνω. Ένα τεταρτάκι ψήσιμο και πολύ είναι. Οπ, χαμήλωσε το φέμι μου. Το ανακάτεψε εδώ κιόλας μία, μην τα αφήνουμε έτσι. Μπράβο, ρε αγάπη. Σε μικρά κομμάτια, μικρά καρεδάκια για να μου ψηθούν γρήγορα. Δεν θέλω να μου τα λιώσετε να τα κάνετε νιανιά. Εντάξει. Θέλω τα λαχανικά μου να μην γίνουν τελείως νιανιά. Θέλω να δαγκώνω κάτι. Εμένα μου αρέσει όταν τρώω να δαγκώνω κιόλας, να μασάω. Και γενικά μη σκοτώνετε πολύ τα λαχανικά. Τα θέλουμε να κρατάνε λίγο. Μέσα όλα τα υλικά μου, το χρώμα που μπαίνει μέσα και μόνο το χρώμα που βλέπετε. Ντόγκ, ντόγκ, σντουμπ. Ήταν άδειος ο κουβάς και ακούστηκε πολύ. Λέω τι έγινε εδώ. Το πέταξα έξω. Και τα κολοκύθια μου και πράσο και ό,τι έχετε βάλετε. Αλλά όσο πιο πολύ χρώμα βάζετε, τόσο πιο νόστιμο και πιο υγιεινό γίνεται το φαγητό μας. Μπορείτε μια που θα ανάψετε το φούρνο και θα ψήσετε, παιδιά, αυτό για 15 λεπτά, μπορείτε να βάλετε παραπάνω λαχανικά, να τα συντηρήσετε σε ένα, σε ένα βαζάκι, σαν να τα μαρινάρετε δηλαδή, σε ένα γυάλινο σκεύος στο ψυγείο, με λίγο ελαιόλαδο και λίγο βαλσαμικό. Και κάθε φορά που θέλετε να προσθέτετε δηλαδή μέσα στη σαλάτα σας δύο κουταλιές από αυτό το μείγμα. Ξέρετε τι φοβερό είναι. Όσοι αγαπάτε τα ψητά λαχανικά, αυτό είναι φανταστικό. Και καρότο βάζω μέσα, εντάξει. Και καρότο θα βάλω. Τα πάντα. Τα πάντα θα βάλω. Και ντοματί, η καρδιά του θα μας αφήσει. Τα ντοματίνια θα τα κόψω στη μέση γιατί θέλω να μου κατεβάσουν και λίγο ζουμάκι. Ναι. Κόψε ντοματίνια στη μέση, βάλαμε απ' όλα. Θα βάλω πιπεριά και από αυτήν εδώ. Ό,τι έχετε βασικά. Οπωσδήποτε δεν θα μου ξεχάσετε κρεμμύδι και σκόρδο. Μην το ξεχάσετε. Τα θέλει και τα δύο. Και το σκόρδο το θέλει μέσα, έτσι για άρωμα το θέλουμε. Μέσα και το σκόρδο, μέσα και το κρεμμύδι μου. Έρχεται και γλυκένει, καραμελώνει με την κρέμα βαλσαμικό και γίνεται τέλεια. Λαδάκι θα βάλεις. Θα βάλουμε λίγο λαδάκι, ναι. Και δεν κολλάνε. Δεν κολλάνε, όχι. Δεν κολλάνε. Μέσα και το κρεμμύδι μου. Και ό,τι άλλο θέλετε βάλτε. Ό,τι άλλο σας αρέσει. Και τα μανιταράκια μου. Και άλλο μανιτάρι μέσα. Το μανιτάρι δίνει πολύ ωραία γεύση και είναι. Έχει πρωτεΐνη κρέατος, σας χορταίνει παιδιά το μανιτάρι πολύ. Και θερμίδες μηδέν τώρα, έτσι. Όλα αυτά τα υλικά που γίνεται η σάλτσα, θερμίδες έχουν ελάχιστες. Και λιπαρή ουσία έχουν επίσης ελάχιστη. Το ελαιόλαδο που θα πέσει είναι μετρημένο. Τσακ, τσακ, τσακ. Αυτό. 4 κουταλίτσες ελαιόλαδο. Τώρα, αν θέλω από πάνω να βάλω εγώ λίγο ελαιόλαδο στη σαλάτα μου για να γυαλίσει, το βάζω όπως έκανα και πριν. Λίγο ελαιόλαδο να γυαλίζει. Ωραία. Αλάτι και πιπέρι. Αλατάκι, πιπέρι, το θέλουν να γλυκάνουνε. Ωραία, ψηλό-ψηλό το καρότο. Ψηλό-ψηλό για να ψηθεί. Λεπτό για να προλάβει να ψηθεί στο χρόνο που θέλουν και τα υπόλοιπα. Θα κατεβάσουν το δικό του ζουμάκι τα λαχανικά μου, εντάξει. Μην ξεχάσετε, θέλουν μέσα οπωσδήποτε και μυρωδικά. Βάλτε μου. Και ρίγανη. Αν έχετε φρέσκια, βάλτε φρέσκια. Δεν έχετε φρέσκια, βάλτε μου αποξηραμένη. Όλα τα ντουλάπια έχουν μέσα ριγανούλα στα σπίτια μας. Και λίγο θυμάρι. Και λίγη φρέσκια ρίγανη. Μα δείστε την έτσι ωραία. Κάντε μου ένα ωραίο ανακάτεμα. Ανακατέψτε τα όλα. Να. Μόνο. Πολύ ωραία. Τέλεια. Τέλεια. Είδες. Δώσουμε ένα λεπτάκι. Ένα. Ναι, ναι. Ένα καλό ανακάτεμα, τα βάζουμε στο φούρνο, στους 200 βαθμούς, θέλω να είναι δυνατός ο φούρνος σας. Αν στους 200 δεν ψήνει, δεν παίρνει γρήγορα θερμοκρασία, ανεβάστε μου λίγο παρακαλώ, εντάξει. Θα κάνω σπίτι. Έτσι, έτσι, μπράβο. Ναι, κάντε έτσι. Μέσα λοιπόν, όλα στο φούρνο, έχω βάλει εγώ ήδη μέσα να ψήνονται, θα το βγάλουμε τώρα. Να ανακατέψω και μία το ζυμαρικό μου, ωραία. Όπως τα βγάζω καυτά από το φούρνο, όπως βγαίνουν καυτά, είναι η ώρα που θα ρίξω επάνω
Τι ωραία που γίνανε. Κρέμα βαλσαμικό από την εταιρεία Παν Ζαφυρόπουλος με πλούσια γεύση και μοναδικό άρωμα. Δεν έχει καραμελόχρωμα ούτε άλλη γλυκαντική ουσία, ναι. Ανακάτεμα καλό. Και τα ξαναβάζω μέσα για 2-3 λεπτάκια σε δυνατό φούρνο. 2-3 λεπτάκια. Τι ήτανε? Κάντε μου ένα ανακάτεμα. Βλέπετε ότι εδώ τώρα αρχίζουν και κατεβάζουν τα λαχανικά, κατεβάζουν το υγρό τους, καταβάζουν το ζουμάκι τους. Για ένα λεπτάκι, δύο, ξανά στο φούρνο, να καραμελώσει η κρέμα βαλσαμικό πάνω στα λαχανικά μου. Κλείνω και το φούρνο. Και πάμε στα γρήγορα να σας δείξω την κρέμα φέτας, γιατί είναι πραγματικά γρήγορη. Έλα, αγαπή. Αλάτι έβαλες, ναι, ή όχι? Έβαλα αλατάκι. Ναι. Έβαλα στο ταψί μου. Θέλετε να βάλετε κρέμα, θέλετε να βάλετε γάλα, ό,τι θέλετε βάλτε. Γάλα θέλουμε να βάλουμε. Ό,τι θέλουμε βάζουμε. Ό,τι σας αρέσει. Έχουμε ξεχωριστή καρτούλα για τη σάλτσα ή τα είπαμε πριν? Νομίζω πάμε τα είπαμε. Για να τη δούμε μία. Μισό φλιτζάνι γάλα ή κρέμα, ό,τι θέλετε. Δύο φλιτζάνια κρύματα φέτας, που σίγουρα έχουμε φέτα στο σπίτι. Ρίγανη θυμάρι φρέσκια, πάπρικα γλυκιά και την κρέμα βαλσάμικο Παν Ζαφυρόπουλος για γαρνίρισμα από πάνω. Τέλεια. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε εδώ. Το αφήνω λίγο. Να κάνω και ένα ανακάτεμα εδώ στα ζυμαρικά μου. Το αφήνω το γάλα μου, τέλος πάντων, ή την κρέμα μου, ό,τι βάλω, το αφήνω να πάρει βράση. Μόλις αρχίσει και βράση, θυμάστε που κάναμε την κανά σοκολάτας? Το ίδιο πράγμα θα κάνουμε. Αντί να κάνουμε κανά σοκολάτα, θα κάνουμε κανά φέτας. Θα αφήσουμε λοιπόν να βράσει το γάλα ή η κρέμα, ό,τι βάλετε, να πάρει βράση, να αρχίσει να φουσκώνει. Τότε θα σβήσω από τη φωτιά μου και θα ρίξω μέσα τη φέτα μου ανακατεύοντας. Αυτό θα έρθει να λιώσει. Εάν θέλω να γίνει ακόμα πιο λίο, θα πάρω τη ραβδο μπλέντερ και θα το χτυπήσω λίγο για να έρθει να κρεμώσει και να πάρει μια λία μορφή. Εντάξει, το βάζω τώρα μέσα εγώ. Το βάζω μέσα για να προλάβουμε να το δείξουμε. Άρα βάζω ουσιαστικά περισσότερο γάλα, το ζεσταίνεις και η φέτα η απλή γίνεται κρέμα. Αυτό ακριβώς. Καλό ανακάτεμα, να λιώσει σιγά σιγά η φέτα μου. Και είπαμε, αν θέλω να το κάνω λίο, το λιώνω με τη ραβδομπλέντερ ή το πατάω με το πιρούνι μου. Όσο αραιή και όσο σφιχτή θέλετε εσείς μπορείτε να την κάνετε, εντάξει. Μπορείτε να την κάνετε λίγο πιο αραιή. Τώρα είναι αρκετά αραιή. Βέβαια, όταν κρυώσει, έρχεται και πίζει αυτό. Ξαναμαζεύει η φέτα μου. Ναι, να το δείξεις. Ξαναμαζεύει η φέτα μου, παγώνει. Πάμε λίγο να βγάλουμε και τα λαχανικά, να τελειώσουμε το φαγητό μας. Είναι έτσι, καραμελώσαμε με το βαλσαμικό που δίνει τέλεια γεύση κρέμα βαλσαμικό μου. Για γλυκά φαγητά, τέλειο. Και ένα ωραίο ντυπάκι, ξέρεις τι είναι ένα ωραίο ντυπ? Αυτή η κρέμα φέτας, όπως την κρατάει η Φέη εδώ, για ντυπ, αυτό σας το λέω για ντυπ. Ρίξτε μέσα λίγο ελαιόλαδο, ρίξτε μέσα κρέμα βαλσαμικό, ανακατέψτε το καλά, το χρώμα μπορεί να σκουρίνει, αλλά η γεύση θα είναι το κάτι άλλο. Ρίξτε μέσα λίγη ρίγανη και δίπλα ξεροψημένα ψωμάκια να βουτάτε. Δεν υπάρχει, λέμε.